Ο βασίλευς. Κύρα, και ρισόπιτος η μοίρα μη επιφύλαξε να σας αναγγείλω τον πρόωρο θάνατο του βασιλέως πατρός μου. Το πράττω με σπαραγμόν ψυχής. Και η πρώτη μου σκέψη ως βασιλέως των Ελλήνων στρέφεται προς τον λαό μου. Υπόσχομαι να υπηρετήσω την πατρίδα αφοσιωμένος ολοψύχος και με όλες μου τα δυνάμεις, φρουρός άγρυπνος των ελευθέρων θεσμών του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Ο βασιλεύς Παύλος σας ευχαριστεί και σας αποχαιρετά. Δίτω η Ελλάδα. Τη στιγμή να ακούσετε την φωνή του βασιλέως σας. Μέχρι σήμερα υπήρξε αδύνατον να επικοινωνήσω μαζί σας για να σας καταστήσω γνωστά τα γεγονότα, τα σκέψεις και ανησυχίες μου, καθώς και τα ελπίδες μου για το μέλλον. Ζητώ από τον ελληνικό λαό να πυκνώσει τα στάξη του προς ενίσχυση μου. Το εθνικό συμφέρον απαιτεί την εκ μέρους μου εκδήλωση πρωτοβουλίας για να αποτρέψω τα καταστρεπτικά συνεπίας εκ της παρατάσεως της παρούσης ανωμάλου καταστάσεως. Το αυτό εθνικών συμφέρον μου επιβάλλει να επιτρέψω την κατάλληλον προετοιμασία να η χώρα επανέλθει εις την δημοκρατική ομαλότητα. Συμπατριώτη μου, απευθύνομαι από την ξενιτιά προς όλους, τους μεγαλυτέρους, τους συνομιλίκους μου και τους νεοτέρους και τους καλώ εις κοινούς αγώνας για το καλόν της ενδόξου πατρίδος μας. Ευρίσκομαι στην υπηρεσία της Ελλάδος. Ό,τι και αν συμβεί, θα την υπηρετώ και θα την υπερασπίζομαι με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση και με λατρεία. Είναι ο τόπος μου και το σπίτι μου, η πατρίδα και το σπίτι των παιδιών μου. Εκεί είναι η τάφη του πατέρα μου και των προγόνων μου. Private citizen and people want to come and say and show me their devotion and happiness. I'm not going to overthrow the government. I'm not about to make a revolution. I'd probably get some flowers, go to a church, and really have a nice time.